Μαζικά δωρεάν τεστ σε καθημερινή βάση στους χώρους δουλειάς και συνεχείς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων προστασίας, ζήτησε μέσα από την εκπομπή Στερεά Λόγια και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Στίβας. Τι πρέπει να κάνει ο ΟΔΗ, αφού είμαστε σε τέτοια κατάσταση, κάθε μέρα να βρίσκεται στα εργοστάσια και να γίνονται τεστ. Μαζικά τεστ. Και έλεγχος εάν πραγματικά τηρούνται τα μέτρα. Μάσκες, αποστάσεις, τα πάντα. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην βιομηχανία, όπου περιοδικά, όπως τόνισε τόσο ο ΕΟΔΗ, όσο και κυρίως μεγάλες εταιρείες πραγματοποιούν γρήγορα ή μοριακά τεστ στους εργαζόμενους, είναι ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει αποσαφηνίσει ποιος φορέας έχει την ευθύνη του ελέγχου για την τήρηση των μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας. Θα πρέπει το Υπουργείο να μας απαντήσει. Έτσι, να βγει να μας απαντήσει ότι ξέρετε κάτι, αυτό το κάνει ο ΕΟΔΗ ή η περιφέρεια ή το ΣΕΠΕ. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Κέριο χτύπημα στους ελέγχους των βιομηχανιών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, αποτελεί η αποδυνάμωση του ΣΕΠΕ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο δύο υπάλληλοι του γραφείου της Λιβαδιάς ελέγχουν τον ομό Φωκίδας και τη Βιωτία μέχρι τη Θήβα, ενώ η βιομηχανική περιοχή του Δήμου Τανάγρας ελέγχεται από το γραφείο της Εύβοιας, όπου και αυτό διαθέτει μόνο ένα αυτοκίνητο. Το ΣΕΠΕ της Τεχνικής Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που βρίσκεται στην Λιβαδιά και ελέγχει τον ομό Φωκίδας και την πρώην επαρχία Λιβαδιάς και το Δήμο Θήβας μόνο. Έτσι αποτελείται από δύο άτομα, από τον προϊστάμενο και έναν άνθρωπο που έχει έρθει τώρα και δεν ξέρω αν ακόμα έχει και το δικαίωμα ελέγχων. Ο ΔΕ Δήμος Τανάγρας από τον Νοέμβριο του 2017 έχει πάει για ανήκει προσωρινά, ξεκίνησε, αλλά βλέπουμε να έχει μην γίνει μόνιμο στην τεχνική επιθεώρηση Ευβοίας, η οποία έχει και αυτή όλη την Εύβοια, που το ξέρετε, μια τεράστια περιφερειακή ενότητα, και το Δήμο Τανάγρας, που είναι μια τεράστια βιομηχανική περιοχή. Οπότε υπάρχει και εκεί πρόβλημα, και αυτοί με ένα αυτοκίνητο που θα πρωτοπάνε να ελέγξουν, έτσι, και δεν ξέρουμε αν το νομοθετικό πλαίσιο τους δίνει το δικαίωμα να ελέγχουν. Λύση απέναντι στο ενδεχόμενο διασποράς του ιού μέσω των εργαζομένων που είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται κατά δεκάδες χιλιάδες από και προς την Βιωτία, θα ήταν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Στίβας, η προτεραιότητά τους στον εμβολιαστικό σχεδιασμό. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να μετακινούνται και από την Αττική και από άλλες όμορες πιέψινο, δηλαδή τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, κατά δεκάδες χιλιάδες. Θα μπορούσε σώμα το κράτος να έχει ξεκινήσει τους εμβολιασμούς από τους εργαζόμενους. Να έχει ξεκινήσει, δηλαδή να γίνονται εμβολιασμοί στους εργαζόμενους, οι οποίοι είτε το θέλουν είτε όχι, είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στην εργασία τους και να μεταφέρονται από νόμο σε νόμο.